Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στα Κόκκινα Γυαλιά, στο σύντομο σχόλιο που αφορά το παιχνίδι το χθες βραδινό. Το κανάλι μας, όπως πάντα, είναι στην θέση του, σε κατάσταση επιφυλακής, για να σχολιάσουμε τα γεγονότα της επικαιρότητας που αφορούν τους Reds, την ομάδα μας, την αγαπημένη μας ομάδα, τη Liverpool FC. Χθες βράδυ, λοιπόν, αντιμετωπίσαμε τους Magpies, οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν την κατηγορία μετά όσα έχουν περάσει από τον πρώην ιδιοκτήτη τους και με ένα νέο προπονητή, ο οποίος προσπαθεί να δώσει τα στοιχεία που έχουμε δει το διάστημα που ήταν στην Bournemouth και είναι γνωστή η δουλειά του, είναι γνωστός ο χαρακτήρας του παιχνιδιού του, ένας πολύ ωραίος τύπος, ο οποίος προσπαθεί να μαζέψει ό,τι μαζεύεται τέλος πάντων. Με μια σύνθεση η οποία έχει λίγο κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής, καθότι φαίνεται να είναι με ίωση με COVID ο Van Dijk και ο Φαμπίνιο. Έτσι πήρε τη θέση του Κονατέ και ξεκίνησε ο Χέντερσον που μάλλον δεν θα ξεκινούσε ή ανάλογα το ποιος θα έπαιζε από τους δύο, η Χέντο ή η Τσάμπερλεϊν. Πάντως στο κέντρο μπήκε ο Τσάμπο με τον Χέντο και τον Τιάγκο. Πίσω Κονατέ, Μάτιπ, δεξιά-αριστερά Τρέντ και Ρόμπερτσον. Ο Άρισον κάπου τα δοκάρια. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτό το παιχνίδι θα χωρούσε ο Κώστας. Και ας γίνω κουραστικός, απλά και ο Ρόμπο έχει ανεβάσει στροφές και αυτό είναι προς όφελος όλης της ομάδας. Μπροστά η τριάδα η γνωστή των τελευταίων εβδομάδων, καθότι ο Μπόμπι Φιρμίνο ήταν στον πάγκο. Το παιχνίδι ξεκίνησε και γενικά η ομάδα έκανε λαθάκια. Έκανε αρκετά λαθάκια ο Μάτιπ, όλος παραδόξος, ενώ ο Κονατέ ήταν κολοσσός. Έκανε λαθάκια ο Τιάγκο, παρότι οι πάσες του, οι κάθετες γενικά ήταν πολύ καλές, έκανε όμως λαθάκια και αυτός. Γενικά η ομάδα έδειχνε μια ψιλοεπιπολαιότητα στην συνεννόηση και στην αντίδραση των φάσεων και στη συνεργασία, στην προσπάθεια, στις πάσες. Δηλαδή είχαν αρκετά, θα έλεγα, κάποια χαλαρότητα. Ίσως επειδή ο αντίπαλος τους έδινε το δικαίωμα, κάτι η παράδοση αναμετρήσεων μεταξύ τους που είχαν να κερδίσουν στο Anfield, έχουν να κερδίσουν αυτοί από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 90, από το μισό του 94 την τελευταία φορά που κέρδισαν. Κάτι που είναι στην ουρά της βαθμολογίας, κάτι τα αποτελέσματά τους γενικά. Πάντως όμως με τη συγκεκριμένη ομάδα γίνονται παιχνίδια ακόμα καλά, ακόμα και όταν είναι σε κακή μέρα. Και αυτό πολύ νωρίς μας τύψαν το καμπανάκι όταν ο Σέλβι βρήκε χώρο έξω από την περιοχή μας και τράβηξε ένα κεραυνό που εκεί που πήγε η μπάλα δεν πιανόταν. Δηλαδή και ο Άλισον έμεινε όρθιος. Όσο και να βουτήξει, πήγε δηλαδή στη γωνία, χαμηλά, γεια σας. Είναι και ψηλός ο Άλλη, οπότε τρεχαγύρευε. Στο 7 λοιπόν βρίσκονται μπροστά οι Magpies και σε μια συνολική παρουσία που είχαν 8 σουτ σε όλο τον αγώνα με 2 στο στόχο. 8, μου είναι και λιγότερα. Ναι, τα μετράει το BBC λίγο παραπάνω. Όχι, είναι 4, συγγνώμη, εκ των οποίων τα 2 ήταν στο στόχο. Ένα μπήκε γκολ και ένα το οποίο okay, δεν έχει ευτυχή κατάληξη για αυτούς, ευτυχώς για μας. Από εκεί και πέρα οι Reds προσπάθησαν αρκετές φορές να είναι παραγωγικοί και αποτελεσματικοί, όμως η πολύ καλή αμυντική διάταξη και οι αντεπιθέσεις που δημιουργούσαν δημιουργούσαν μια ανησυχία. Το καλό ήταν ότι ο Κονατέ ήταν σε εξαιρετική μέρα, ένα θηρίο το οποίο πραγματικά με το που θα μπει μπροστά σου και θα σου πάρει την εσωτερική γεια σας, δεν υπάρχει τον γκρεμίσεις αυτόν τον άνθρωπο, θα πρέπει να του κάνεις φάουλ σκληρό για τον γκρεμίσεις. Ο Μάτι δεν τον βοήθησε. Είχε αρκετές λανθασμένες προσπάθειες. Οι κατεβασιές του ήταν λίγες αλλά καλές. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να πω ότι με κάλυψε ο Μάτι. Εντάξει, είναι δικαιωματικό να έχουν κακές βραδιές και γενικά όλη η ομάδα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Στο διάστημα 21-25 άλλαξε όλο το παιχνίδι. Εκεί με τη διπλή προσπάθεια του Τζότα που στην κεφαλιά απέκρουσε τον Μπράβκα. Στη σέντρα εκεί πολλοί πίστεψαν ότι ήταν offside, αλλά είχαν συγκρουστεί δύο παίκτες στο αμέσως προηγούμενο δευτερόλεπτο, είχαν συγκρουστεί δύο παίκτες, είχαν μείνει κάτω. Οπότε αυτόματα ο Τζότα καλυπτόταν και άρα δεν τίθεται θέμα offside. Εκεί διπλή προσπάθεια στην κεφαλιά απέξω του Μπράβκα, αλλά μετά με στην επαναφορά με το αριστερό σουτ 1-1 και στο 25 με σουτ του Σαλάχ το 2-1, όπου εκεί πλέον βλέπεις ότι όπ, το φέρνει τούμπα το παιχνίδι ακόμα και στην κακή σου μέρα. Είναι κάτι που τόνισε και ο Γερμανός στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά και στη συνέντευξη τύπου παραμονές του παιχνιδιού με την Τότεναμ, το οποίο ελέγχεται αν θα γίνει. Αυτά θα τα πούμε όμως στο preview το Σάββατο. Πάμε μία μέρα πίσω σε όλα. Πέρα από ότι το παιχνίδι της Πέμπτης αναγκαστικά μας οδηγεί Παρασκευή λίγο πιο αργά.
Γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει με τα παιχνίδια. Ήδη τα 5 από τα 10 αυτή την αγωνιστική είναι επισήμως σε διαδικασία αναβολής. Από εκεί και προς το δεύτερο ημίχρονο, ήταν πολύ καλή η κίνηση που έβαλε τον Μπόμπι Φιρμίνο αλλά και τον Κεϊτά, ο οποίος Κεϊτά πολύ φρέσκος, πολύ καλός, πολύ έλεγχος στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή κίνηση να βάλει μέσα στη θέση του Τσάμπο, ο οποίος δεν ήταν κακός. Ο Τσάμπο έχει το εξής, δίνει ρυθμό, ταχύτητα στο παιχνίδι. Δεν έχει ακόμα την καθαρότητα του μυαλού για να σπάσει την μπάλα. Δηλαδή έφυγε σε μια αντεπίθεση όπου ήταν αριστερά μόνος του, νομίζω, ή ο Μανέ ή ο Τζότα, και περισσότερο ήταν ο άλλος. Δεν είχε την καθαρότητα να σπάσει στον κενό χώρο αριστερά για να δημιουργηθεί προϋπόθεση και πήγε να πάρει τη φάση μόνος του. Το έκανε κανένα δύο φορές και αυτό ήταν μείον, αν θέλετε, για την αποτελεσματικότητα της ομάδας. Έτσι λοιπόν στο 74 μπήκανε ο Μπόμπι και ο Κέιτα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, και ο Μπόμπι το βλέπει ότι αλλάζει όλο το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Μορφοποιεί το παιχνίδι όσον αφορά την αμυντική λειτουργία, την κάλυψη των χώρων, το κυνηγητό της μπάλας. Είναι πράγματα τα οποία έχει στοιχεία του ο Τζότα, αλλά δεν είναι αυτά που χρειάζεται αυτό καθεαυτό. Ήρθε και το καταπληκτικό γκολ τρία λεπτά αργότερα, όχι συγγνώμη, στο 87, ήρθε το καταπληκτικό γκολ του Τρεντ και τελείωσε το παιχνίδι εκεί, από ασίστ του Μπόμπι. Και εκεί είναι αυτό που λες, τέλος καλό, όλα καλά. 2.000 νίκες, ρεκόρ, είναι η πρώτη ομάδα στην Αγγλία που το καταφέρνει σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Και επίσης ο Κλοπ συμπλήρωσε 150 νίκες σε χρόνο ρεκόρ και είναι ο πρώτος σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Μο Σαλάχ, πολύ καλός, αν και μοιράζονται οι απόψεις για τον Τρέντ, ο οποίος ήταν εξωπραγματικά καλός τεστ, θα έλεγα εγώ, καθότι δεν έπαιξε μόνο στο άκρο, έπαιξε και στον άξονα και το είδαμε αυτό σε πολλές περιπτώσεις, άλλωστε και τον γκολ που έβαλε, αν θυμηθείτε τη φάση, παίρνει την πάσα από τον Μπόμπι και είναι εκτός τελείως πλευράς του. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι ο Τρέντ, παρότι είναι ίσως και το καλύτερο δεξί μπακ στον κόσμο, δεν κάνει για να παίξει εκεί σε όλη την καριέρα. Είναι μικρός, είναι μόλις 23-24 χρονών και θα είναι άδικο για αυτόν να παίξει σε όλη την καριέρα σε αυτή την πλευρά. Είναι γεννημένος για τον άξονα. Τον είδαμε σε πολλές περιπτώσεις να συγκλίνει, γι' αυτό και ανέχτηκε πιο δεξιά ο Μάτιπ και έπαιξε πιο κεντρικά στην άμυνα ο Κονατέ, ώστε να καλύπτει τους χώρους. Γι' αυτό και σε κάποιες φάσεις που έφυγε ο Σεν Μάξιμεν στην αριστερή πλευρά, έτυχε να τον καλύψει ο Μάτιπ, γιατί έπαιζε πιο μπροστά ο Τρεντ και πιο κοντά στο κέντρο για να καλύψει το κενό που άφηνε ο Τσάμπο όταν έβγαινε πιο μπροστά. Γι' αυτό και θα έλεγα, ας πούμε, ότι με πολύ πολύ μικρή διαφορά θα έλεγα man of the match ο Τρεντ και ο Σαλάχ. Σας λέω, πιο πολύ βγάζουν Τρεντ και ο Σαλάχ όμως δικαιωματικά ήταν πάρα πολύ καλός, παρότι την καταστάθηκε, για λόγους φυσικά τακτικής. Ο Μίλνερ καλά δεν βαθμολογείται. Πάντως ήταν και ευχάριστη έκπληξη ο Κεϊτά. Θα έλεγα εγώ ότι πολλοί κόσμος πάλι τόνισε την αναγκαιότητα του ρόστερ και να προσταθούν παίκτες στο Γενάρη. Το ξέρουμε ότι ο Γερμανός, αν πάρει ένα παίκτη, τον οποίο θα θέλει πάρα πολύ και για δικούς του λόγους τακτικής, είναι σίγουρο ότι αν το επιθυμήσει θα αποκτηθεί. Αν δεν, δεν θα αποκτηθεί. Αν δηλαδή δεν θέλει, δεν θα τον πάρει. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι και την, θα έλεγα, τα μετά του παιχνιδιού. Νομίζω ότι ο Κλοπ είπε πάρα πολλά πράγματα και συνέντευξη τύπου, τα οποία επανέλαβε σήμερα με Τότεναμ, τα οποία επανέλαβε και μετά τις δηλώσεις του, και όσον αφορά το κομμάτι της διοργάνωσης. Αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της διακοπής. Απ' την άλλη όμως βλέπει ότι η χρησιμότητά της δεν θα βοηθήσει απαραίτητα, γιατί τα παιχνίδια που θα αναβληθούν θα πρέπει να στριμωχτούν για αργότερα. Οπότε είναι μία ή άλλη, σου λέει. Απ' την άλλη, βέβαια, αν δεν έχεις, λέει, παίχτες να παίξεις, πώς να παίξεις. Βέβαια, η Ομοσπονδία Διοργάνωσης Αρχής σου λέει, έχεις παίχτες δηλωμένους 25, ξέρω εγώ, έχεις από την Ακαδημία, κάνω ό,τι νομίζεις. Γι' αυτό και βγήκε το Φιρμάνι, ο οποίος έχει 14 έτοιμους παίχτες να παίξει, το οποίο βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο θα ισχύσει. Anyway, είμαστε σε επιφυλακή, να το πω έτσι, εντός αγωγικών. Τέλος καλό, αλλά καλά βάλαμε τους 3 βαθμούς. Σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Stamford Bridge, ανοίξαμε την ψαρίδα με την Chelsea και τώρα κυνηγιόμαστε με τους πολίτες, που στην ουσία εμείς οι τρεις
ήμασταν από την αρχή υποψήφιοι διεκδικητές του τίτλου, αυτοί οι τρεις θα πάνε και μέχρι το τέλος. Το πόσο πιο μακριά θα πάνε κοντά ο ένας με τον άλλον και ποιος θα τερματίσει, αυτό θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Πολύ σύντομα θα τα πούμε και από κοντά για το preview με Tottenham και με μια παρουσίαση της Inter. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.